ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει μαζί με τον τετράχρονο γιο του. Μετά τη μαρτυρία στην αστυνομία ότι ο δράστης εμφανίστηκε σε περιοχή της Αθήνας, ο Α φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο με βάση τη μαρτυρία καταγράφει το δράστη και το γιο του. Δεκάδες είναι οι πληροφορίες που έρχονται στις αρχές για τις κινήσεις ανδρών, των οποίων τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά του Άλμπερτ Κλοντ Λέσι. Οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από διάφορες περιοχές της χώρας μετά από τέτοιου είδους μαρτυρίες. Σε πολλές περιπτώσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος κινείται έχοντας την αγκαλιά του και τετράχρονο παιδί, κάτι που κινητοποιεί άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες που κατατέθηκαν στην αστυνομία, άνδρας που έμοιαζε στον δράστη εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας πριν από μερικές ημέρες. Θεωρώ ότι είναι αυτός 100% γιατί και το μπουφάν είναι και το ύψος του άντρα μου μοιάζει και όλο μου φαίνεται ότι είναι αυτός. Εσείς από την προφορά καταλάβατε ότι ήταν. Από την προφορά κατάλαβα ότι ήταν Αλβανός. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε και από τα χαρακτηριστικά σαφώς ότι ήταν Αλβανός ο άνθρωπος. Για τη συγκεκριμένη μαρτυρία που έχει στη διάθεσή της και η αστυνομία, ο Α εξασφάλισε βίντεο. Ο Α εντόπισε βίντεο και σας το παρουσιάζει που δείχνει έναν άντρα που μοιάζει με τον καταζητούμενο σύζυγοκτόνο και μάλιστα στα χέρια του κρατάει ένα παιδί που έχει τα χαρακτηριστικά και την ηλικία του τετράχρονου φίβου. Το βίντεο αυτό έχει τραβηχτεί την προηγούμενη Πέμπτη, ξημερώματα της προηγούμενης Πέμπτης, 14 του μήνα εδώ στην Αθήνα. Πήραμε δεύτερη φορά την αστυνομία, περιμέναμε περίπου 25 Είπατε λεπτά. Είπατε ότι έχω την υποψία ότι είναι ο σύζυγοκτόνος από τη Χαλκιδική, έχει ένα παιδί. Βέβαια, αναρωτήθηκα ότι μπορεί να είναι αυτός και έφερνα στο νού μου συνέχεια το τα πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του. Έμοιαζε. Έμοιαζε, ναι, έμοιαζε πάρα πολύ. Και το παιδάκι. Το παιδάκι, ήμουνα σίγουρη 99% ότι ήταν το παιδάκι. Ότι είναι ο φίβος. Ναι, ότι είναι ο φίβος. Όπως είπε η μάρτυρα στη Ρένα Κουβελιώτη, της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο μυστηριώδης άνδρας που κρατούσε το παιδί δεν ήθελε να το πάει στο παίδον, ενώ η ίδια ήθελε να τους βοηθήσει, αφού το παιδί ήταν εμφανώς καταβεβλημένο. Φαινόταν ταλαιπωρημένο, έκλαιγε, το πλησίασα, ρώτησα αν συμβαίνει κάτι τον πατέρα. Μου είπε ότι είναι άρρωστος και του λέω γιατί. Είναι άρρωστο το παιδί, είναι άρρωστο το παιδί, γιατί λέω το παιδί δεν είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι, γιατί μου φάνηκε παράξενο εκείνη την ώρα ένα παιδί να είναι έξω. Και μου είπε ότι επειδή υπάρχει η μητέρα στο παιδί, η μητέρα στο σπίτι μαζί με ένα άλλο παιδί, δεν ήθελα να κολλήσει. Οι κινήσεις του συγκεκριμένου προσώπου έχουν καταγραφεί 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 14ης Ιανουαρίου. Μου είπαν από τη Γαδά ότι έχει καταγραφεί το περιστατικό ακριβώς 12:45 η μαρτυρία μας. Και μου είπαν ότι αν θέλω αντίγραφο να περάσω από εκεί να το πάρω. Είναι η δεύτερη μαρτυρία που αναφέρει ότι ο δράστης του φωνικού της Χαλκιδικής εμφανίστηκε στην Αττική. Η πρώτη έφτασε στην αστυνομία από τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια.